ότι συναντήθηκαν όλοι μαζί από τότε, πριν λίγες μέρες. Τους έβαλε η Ελισάβετ σε ένα τραπέζι να συζητήσουν όλοι μαζί. Πάμε να το δούμε. Αδέρφια, έχεις. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Ναι. Θα ήθελες. Πολύ. Το ρώτησες τους γονείς σου γιατί δεν κάνανε κάποια παιδιά. Χωρίσανε οι γονείς μου. Α, χωρίσανε. Δεν κάνανε παιδιά. Όχι. Ο μπαμπάς μου έχει δύο παιδιά από τη γυναίκα του. Η μητέρα μου δεν ξαναγάνε. Δεν είχαμε σχέση γιατί χωρίσανε όταν εγώ ήμουν 17. Σε πείραξε. Με πείραξε γιατί δεν είχα την αίσθηση της αιστείας ότι θα γυρίσω κάπου το οποίο είναι συγκεντρωμένο πράγμα. Η σχέση τους μεταξύ τους δεν ήταν καλή, δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούσες πολλές φορές και να λύσεις τα προβλήματα μεταξύ τους. Όχι, δεν μπορούσα, δεν προσπαθούσα να λύσω τα προβλήματα μεταξύ τους. Γενικώς οι γονείς μου δεν τσακωνόντουσαν ποτέ και δεν άκουσα ποτέ φωνές. Αυτό είναι πολύ καλό από τη μία, πολύ κακό από την άλλη, γιατί πάντα ένιωθες ότι κάτι υποβόσκει. Φάγατε ποτέ ξανά μαζί και οι τρεις. Γιατί. Λοιπόν, είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνει κανείς. Είναι κάτι το οποίο μου έχει κοστίσει στα χρόνια. Η αίσθηση καθόμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Επιχείρησες ποτέ να το κάνεις? Όχι, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Από όταν αποφάσισα να σταματήσω να τραγουδάω, ήταν και η πρώτη φορά που βρεθήκαμε ξανά όλοι μαζί. Σε κάποιο χώρο, ας πούμε, ναι. Δώσετε ένα ραντεβού. Τους κάλεσα στο σπίτι μου, παιδιά, ελάτε να μιλήσουμε. Και ήταν η πρώτη φορά από τα 17 μου που βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο με τους γονείς μου. Ωραία. Μια αρχή ήταν και αυτή. Πολύ ωραία. Ναι. Πώς ήταν η συνέβρεσή τους μετά από τόσα χρόνια? Ήταν ωραίο. Ξέρεις, πήγα να φτιάξω τσάι, να πιούνε και αυτά και τους άφησα λίγο μόνους τους. Και πώς ήτανε? Είχε πλάκα. Ωραία. Ρωτούσε ένας τον άλλον, τι κάνεις. Πω. Ναι. Συγκινήθηκες καθόλου? Ναι, και τώρα που το λέω. Και τώρα συγκινήσεις. Μάλιστα. Κοίτα, έρχεται ένας χωρισμός στα 17 της, δηλαδή. Στην προεφηβεία, τέλος πάντων, στα εφηβικά χρόνια της γυναίκας, που είναι συνειδητοποιημένη η εφηβεία, ψάχνει και τον εαυτό της, ψάχνει την προσωπικότητά της και όλα αυτά. Και από εκεί, κοιτάξτε τι έχει μείνει, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τσακώθηκαν ποτέ, αλλά κάτι υπήρχε μεταξύ τους. Που σημαίνει ότι σαν παιδί μικρό. Το οποίο ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι ωραίο τα παιδιά όταν αισθάνονται ότι κάτι υπάρχει. Σαφώς και δεν είναι ωραία η τσακωμή. Αλλά και ένα καυγαδάκι μέσα στην οικογένεια. Είναι φυσιολογικό. Είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή, ποιες σχέσεις μπορεί να είναι συνέχεια έτσι. Τέλειες. Δηλαδή, και να κάνεις και ένα καυγά, να τσακωθείς με κάποιον και μετά να τα ξαναβρεις. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι φυσιολογικό. Γιατί φαντάζομαι δείχνεις και στο παιδί ότι μετά μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη, να τον αγκαλιάσεις τον άλλον. Ότι μέσα στις σχέσεις τα πράγματα μπορεί να έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Αλλά λένε οι ψυχολόγοι, επειδή το είχα συζητήσει μία φορά με τη Σοφία την Αντίπα, που την έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, μου είχε πει το εξής. Δεν είναι κάτι δικό μου, δεν θα το έλεγα ποτέ στον αέρα. Μου το είπε η γυναίκα, η οποία είναι και ειδικός. Ότι όταν σε ένα σπίτι μπορεί τα πράγματα να φαίνονται ωραία και τέλεια, γιατί οι γονείς δεν θέλουν να μαλώνουν μπροστά στα παιδιά, το παιδί μου σου καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία και δέσιμο ανάμεσα στους γονείς. Ναι, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό του αγχώνει. Μπορεί άρα και είναι καλύτερο να ξέρει το παιδί τι γίνεται. Αναλόγως την ηλικία, δεν μπορώ να ξέρω τι είναι καλύτερο. Αυτό το ξέρω κάθε γονιός ξεχωριστά για το παιδί του. Δηλαδή, εγώ μεγάλα λόγια ποτέ δεν λέω. Σίγουρα. Είμαι από αυτούς που πάντα ακούνε. Ο κάθε γονιός στην κάθε περίπτωση ξέρει καλύτερα για το παιδί του, προσπαθεί καλύτερα. Και υπάρχουν και ειδικοί οι οποίοι, αν θέλει, συμβουλεύεσαι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν 17 χρονών, είναι μεγάλη κοπέλα, έτσι. Και ξαφνικά, ενώ δεν υπήρχε κανένα τσακωμό και τα λοιπά, μαθαίνει ότι χωρίζουν οι γονείς της. Προφανώς το ένιωθε όμως από πριν. Γενικά αυτό που λένε είναι όμως και το να προσπαθήσεις να πείσεις ότι τα πράγματα είναι όλα τέλεια. Και αυτή να μην είναι η αλήθεια. Μα το νιώθει το παιδί. Δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν εκλαμβάνει. Το παιδί λέει εκλαμβάνει τα πάντα. Αυτό. Το παιδί μπορεί να ξέρει. Αλλά και 17 χρονών που είπες. Δεν είναι. Εγώ 17 χρονών επειδή κερδίζω τη χρονιά. Καταλαβαίνετε στο σχολείο. Είχα πάει για σπουδές στην Ιταλία, δηλαδή 17 χρονών. Και ιδίως και τα κοριτσάκια που θεωρώ ότι είναι και πιο όριμα. Αυτό το πράγμα είναι ότι καλεί τους γονείς μετά από χρόνια. Γυναίκα. Την έχει κοπέλα, ρε παιδί μου. Έτσι έχει μείνει όμως. Και ότι καλεί τους γονείς μετά από χρόνια. Δηλαδή, πότε σταμάτησε το τραγούδι? Πριν 2 χρόνια η Ελισάβετ περίπου. Αλλά τότε σταμάτησε το τραγούδι. Νομίζω ότι η Γεωργή δεν τη έβγαινε. Δεν τη έβγαινε και δεν ήθελε και λίγο και τα κυκλώματα τη νύχτα να μην το φέρνει. Έτσι. Τώρα τη άρεσε αυτό το πιάτο. Τώρα δεν ξέρει. Προφανώ δεν δούλευε σε ένα εστιατόριο. Εμεί την καλούσαμε, αλλά μετά δούλεψε επαγγελματικά με τον Κωστόπουλο και την Τζέννη στο πάνελ. Δεν θυμάσαι, είσαι στον Μάζι στο Μέγκα, έχουν περάσει 4 χρόνια. Εμεί δεν την ερχόταν κάποιε φορέ και τη δική μα χαρά. Με τη Γαρμπή και μετά που τραγουδούσε στο φωτάριο και μετά εξαφανίστηκε. Δούλευε σε ένα εστιατόριο στο ψυχικό. Υποδοχή και τώρα επιστρέφει. Μια χαρά. Και στο επειδή πήγε η Eurovision η Demi, είναι το σαμπάνι μας, λέει η Ελεάνα. Έχει ξαναεπιστρέψει δηλαδή. Μακάρι το κορίτσι. Πάντως, παιδιά, πολύ ανθρώπινη και συγκινητική. Δηλαδή, βλέπεις κάποιο πρόσωπο και δεν καταλαβαίνεις
τι έχει περάσει. Δηλαδή και έφτασε μια στιγμή να ανοίξει τόσο πολύ την καρδιά της και συγκινήσει με αυτό που ακούω. Ξάχνει και πολύ όμως η Ελισάβα. Εμείς έχουμε κάνει μαζί ένα χρόνο σεμινάρια NLP. Δηλαδή δεν ήταν μια κοπέλα που αφέθηκε. Πήγε, ψάχτηκε να βρει το κέντρο, να βρει τον εαυτό της. Γενικότερα, όταν έκανε παράλληλα, ήταν η εποχή που ήταν και στο Μέγκα. Και είναι ένα κορίτσι που κατάφερε μετά από όλα αυτά να πει: αφήνω τα φώτα της δημοσιότητας και πάω και την υποδοχή. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Θέλω να σου πω ότι δεν τις έμπρανε μονές. Αν την επιβιώσεις, κάνεις τα πάντα. Θα μπορούσε να είναι και με διάφορους τρόπους στη νύχτα, να παραμείνει αλλιώς το τραγούδι και να κάνει εκπτώσεις. Όχι, είναι μαγκάκι. Απλά εγώ δεν καταλαβαίνω. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γίνονται γονείς και για προσωπικούς εγωισμούς δεν κάνουν για το παιδί του το πάνω. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Καλά, δεν του νοιάζει το παιδί του. Εντάξει, παιδί μου, και οι γονείς δεν είναι υποχρεωμένοι να ζουν για πάντα μαζί για τα παιδιά. Για το παιδί σου όμως οφείλεις να συναντιέσαι, να κάνεις. Δεν καταλαβαίνω. Οφείλεις να συνεργάζεσαι για το παιδί σου, αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις να είσαι μαζί. Όχι, να είσαι μαζί. Εδώ πέρα είναι εξαφανισμένοι και οι δύο λέει μαζί. Για το παιδί είναι παιδί. Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει ότι δυστυχώς δεν έχω αδέρφια, αλλά λέει ότι ο πατέρας μου έχει δύο παιδιά από τη γυναίκα του. Δηλαδή αυτά τα παιδιά δεν θα μιλάνε. Δεν θα έχουν σχέση. Γι' αυτό δεν έχει αδέρφια, ρε παιδιά. Δεν το νιώθει όμως και δεν το λέει. Άμα δεν έχει επαφή, μάλλον αυτό εννοεί. Δεν το νιώθει. Δεν έχει επαφή καμία. Δεν είναι και πολύ ωραίο νομίζω. Νιώθει όμως το ζόρι να το πει. Μάλλον δεν έχουν σχέσεις, δεν μιλάνε καν. Να πει έχω αδέρφια, αλλά δεν έχουμε σχέσεις. Όχι, δεν έχω αδέρφια. Μα δεν το αισθάνεται. Πρέπει να το αισθάνεσαι να το πεις αυτό. Αυθόρμητα μάλλον το, ναι. Το απάντησε έτσι. Ναι, πολύ. Μα γενικά μιλάει αυθόρμητη η Ελισάβετ. Δεν είναι τύπου να. Το ιδανικό θα ήταν τα παιδιά να έχουν ωραίες εικόνες. Το ιδανικό να μην χωρίζουν. Να μένουν οι οικογένειες ενωμένες ενώ κάτω από την ίδια στέγη. Από εκεί και πέρα ψάχνεις τρόπους. Πάμε στα άκρα όμως μετά, αυτό λέμε. Ναι. Αυτό. Πάντως φαίνεται ότι δεν το έχει διαχειριστεί ακόμα. Δηλαδή τη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από αυτό που είπε, δεν έχω αδέρφια και έφερα τους γονείς μου σε επαφή. Δηλαδή, δεν μίλησε καθόλου για τα αδέρφια, για τη μετέπειτα ζωή της. Ήταν σαν να άρχισε από εκεί που είχε μα τελειώσει. Πάλι. Αδέρφια, όχι, και πάλι μιλήσει. Πολύ άνετη ήταν σε αυτά που είπε. Ήταν πάρα πολύ άνετη, βέβαια. Πάρα πολύ άνετη. Δεν μα προφανώς έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Λοιπόν, προχωράμε. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη πρεμιέρα στο Παλάς. Ο Ζαχαράτος με την Μαριλένα σκίζουν. Ο θείος. Ψήνεται. Είναι νέος ο θείος, συγγνώμη τώρα. Είναι 55. Άρα, νέος είναι. Συγγνώμη, Στέφανε. Λοιπόν, πάμε Τάκης Ζαχαράτος, λοιπόν, δεύτερη πρεμιέρα για 10 μόνο παραστάσεις.